Και αυτό το μέρος θα κλείσουμε βέβαια με επίκεντρο μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία της Δημοτικής Χοροδίας Ενηλίκων Μαλεβιζίου. Έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στην εφετινή αποκριά, προσπέρασαν κατά κάποιο τρόπο περιορισμούς, βρήκαν τρόπο να επικοινωνήσουν, να κάνουν αναφορά στην παράδοση, στα ήθη και τα έθιμα του τόπου, στην ιστορία μας δηλαδή, και να κάνουν και αναφορά και στα άσματα και μέσα από ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, πριν πάμε στη σύνδεση, Δημήτρη, να πάρουμε μία γεύση. Να πάρουμε μία γεύση. Ήρθαν τρεις σπάνια απ' την πόλη, πέντε γρίχες είχαν όλοι. Ήρθε και μπεμπεμπέ, ήρθε και ένας δυνιακός. Ήρθε και μπεμπεμπέ, ήρθε και ένας δυνιακός. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Μαέστρο χοροδίας ενηλίκων Δήμου Μαλεβιζίου. Ακριβώς. Να πω και την ιδιότητα. Αφού δεν μπορούμε λοιπόν να βρεθούμε από κοντά, τουλάχιστον ας στέλνουμε τα μηνύματα που πρέπει να στείλουμε από μία απόσταση. Αυτό ακριβώς πετύχατε. Αυτό ακριβώς. Σε μια τέτοια κατάσταση που περνάμε όλοι, πρωτόγνωροι, θεωρώ ότι στη φαρέτρα μας δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά τον πολιτισμό, παρά τη μουσική και με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο χαρούμενη, να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και από τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε όλοι μας. Τι περιλαμβάνει το βίντεο, πήραμε μια γεύση βέβαια. Έγινε μία μικρή αναφορά για τα έθιμα του τόπου μας, για το τι σημαίνει αποκριά στον ελληνικό χώρο. Και επειδή οι άνθρωποι της χοροδίας, παρότι δεν είναι αυτή βέβαια όλη η χοροδία μας, αυτοί που μετέχουν στο βίντεο είναι πολλά περισσότερα τα άτομα, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι συνθήκες δεν είναι εύκολες για όλους. Και έτσι έχοντας ανάγκη την επικοινωνία, έχουμε καθιερώσει μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον να τα λέμε. Και μέσα σε αυτά που λέμε είναι και κάποια τραγούδια τα οποία τα προετοιμάζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε και με ό,τι δυνατότητες έχουμε από τα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία τέλος πάντων. Οπότε αυτές οι δράσεις θα συνεχιστούν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε να είναι λίγο αυτό το επόμενο χρονικό Συμφωνώ. Διάστημα. Έχουμε, έτσι, έχουμε όλη την ανάγκη να βρεθούμε διαζώστης, να αγκαλιαστούμε, να τραγουδήσουμε, να ακουστούμε τέλος πάντων και όχι μέσα από τις οθόνες. Σαν εκπαιδευτικός που είμαι το βιώνω και καθημερινά πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το εγχείρημα, αλλά σημασία έχει ότι τουλάχιστον εκμεταλλευόμαστε αυτά τα μέσα και προσπαθούμε να είμαστε κοντά με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά ο στόχος είναι να παρουσιάσουμε πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι που ελπίζουμε να είμαστε πιο Μάλιστα. ελεύθεροι. Η μουσική, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι δεν έχει σύνορα, δεν γνωρίζει από περιορισμούς και σίγουρα τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν είναι πολλά. Και υπάρχει τρόπος να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε. Πάντα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ σε όλους αυτή η Σαρακοστή να είναι αφορμή για κάθαρση, αφορμή για ξεσκόνισμα και καθαριότητα, όπως λέει ο Ραφαέλ Καλέρο, να ξεπλύνουμε τις καρδιές μας, να ξεσκονίσουμε τις λήψεις μας και να αφήσουμε να μπει καθαρός αέρας με πολύ πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και εσείς, καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε.